Τα σκύπτρα της μεγαλύτερης αυθαιρετούπολης στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη, κρατάει το Ηράκλειο, που μαζί με το γάζι του όμορου Δήμου Μαλευζίου μετρούν πάνω από 35.000 αυθαίρετα. Η ταχεία οικονομική και οικιστική ανάπτυξη που ήρθε ήδη από τη δεκαετία του 50 δεν πλαισιώθηκε από το ανάλογο σχέδιο πόλης, που έμεινε για πολλές δεκαετίες μικρό και ανεπαρκές. Η πόλη, ωστόσο, γιγαντωνόταν χωρίς όρια. Εδώ μιλάμε για μια πόλη η οποία το 70-80 είχε 50-60 χιλιάδες κατοίκους και αυτή τη στιγμή έχει 170 χιλιάδες κατοίκους, χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστική επέκταση σχεδίου πόλης. Έχουν τεράστιες ευθύνες οι εκάστοτε αρχές εδώ και οι δημοτικές, που πραγματικά δεν προχώρησαν καθόλου το σχεδιασμό στην πόλη. Με αποτέλεσμα ότι έχουμε ολόκληρες πολεοδομικές ενότητες, οι οποίες χτίστηκαν άναρχα, χωρίς έργα υποδομής, χωρίς ίδρυυση, αποχέτευση, οδοποιία κτλ. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που βλέπουμε, δυστυχώς. Στον κάτοικο του Ηρακλείου αναλογεί ελάχιστος δημόσιος χώρος, μόλις 2 τετραγωνικών μέτρων. Ασφιχτία μέσα στο τσιμέντο και σπανίως βλέπει πράσινο. Η θάλασσα στο βόρειο μέτωπο της πόλης είναι αυτή που της δίνει τη μοναδική ανάσα. Επιπλέον, η εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση δεν επιτρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός για ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η κυκλική οικονομία και άλλα. Ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, αν και οικονομικά ευνοϊκός, δεν προχωράει στο Ηράκλειο. Το 70% των αυθαιρέτων στο Ηράκλειο είναι εξαδιαιρέτου, είναι εξαδιανεμήτου που το λέμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, όλα αυτά τα μικρασιάτικα κομμάτια που τα πήρε ο κόσμος στη διανομή. Το 1930 πόσο ήταν, δεν θυμάμαι και πότε, ακόμα με αυτόν τον νόμο απαγορεύεται ο δημαχισμός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τακτοποιήσουν τώρα με αυτόν τον νόμο, τον καλό νόμο, τον φτηνό νόμο, και μένουν πάλι και αυτοί έξω. Η τραγωδία στην Ανατολική Αττική ξύπνησε φόβους σε όσους ζουν μέσα σε ρέματα, δίπλα σε ποτάμια και πάνω στον Αιγαίο. Το μάτι δεν είναι σίγουρα η μοναδική περίπτωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δόμησης πάνω σε ρέματα και ποταμού στο Ηράκλειο είναι ο Γιώφυρος. Εδώ έχουν χτιστεί όχι μόνο εκατοντάδες σπίτια στις όχθες του, αλλά ακόμα και ένα σχολείο το οποίο είχε επεκταθεί με λιώμενο κτίσμα ακριβώς πάνω στην κήτη του ποταμού. Τα περισσότερα ρέματα είναι κλειστά και τρέχουμε εκ των υστέρων να τα τακτοποιήσουμε. Ο Αιγαίος έχουμε ακόμα τμήματα και σε επίπεδο Ηρακλείου αλλά και σε επίπεδο όλης της Ανατολικής Κρήτης που δεν έχει θεσμοθετηθεί η γραμμή Αιγαίου και παραλίας, και εκεί που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς είναι και χρονοβόρες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταπατείται και να επιστρέφει στους ιδιοκτήτες. Οπότε αυτό το άναρχο είναι πραγματικά σε όλη του την έκταση. Οι πολεοδομικές μελέτες στο Ηράκλειο και τα έργα υποδομής δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Τα χρήματα από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε συνδυασμό με ένα σοβαρό όραμα για την πόλη θα μπορούσαν να αλλάξουν το προφίλ της και να της δώσουν τη δυναμική που της αξίζει. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.